Η επόμενη τετραετία για την Ελλάδα είναι η τετραετία που έχουμε ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Τα Τέμπη ανέδειξαν μια μεγάλη πρόκληση που έχουμε να φτιάξουμε ένα σωστό κράτος παντού, αντιμετωπίζοντας παθογένειες και στρεβλώσεις και νοσηρότητες που δεν καταφέραμε όλες να τις αντιμετωπίσουμε αυτή τη τετραετία. Κυρίως όμως είναι η τετραετία που πρέπει να βάλουμε ένα κεντρικό στόχο. Να μεγαλώσουν τα εισοδήματα των ανθρώπων, να συγκλίνουν οι μισθοί των Ελλήνων με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Οι μισθοί στην Ελλάδα είναι χαμηλοί. Η ζωή είναι ακριβή, η ακρίβεια την έκανε ακόμη πιο δύσκολη. Δεν συζητώ μόνο για αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Τον ανεβάσαμε αρκετά, τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ και τον έχουμε πάει τώρα στα 780. Αλλά είπαμε στην αρχή, οι άνθρωποι που δεν παίρνουν 750 ευρώ, παίρνουν 980, παίρνουν 1000, παίρνουν 1100, που είναι εγκλωβισμένοι χρόνια, αν είναι τυχεροί σε αυτή τη μισθολογική κλίμακα. Πώς θα κάνουν η οικογένεια? Ξέρετε, υπάρχουν και κάπως πιο καλοπληρωμένοι, οι οποίοι στοιχίζουν άλλα τόσα λεφτά στο αφεντικό τους. Υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Οι πιο καλοπληρωμένοι, κάναμε πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Μειώσαμε πολύ τις ασφαλιστικές εισφορές. Γενικώς, στη διάρκεια αυτής της τετραετίας, στο κομμάτι των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών, στο κομμάτι του μη μισθολογικού κόστους, γίνανε σπουδαία πράγματα. Σπουδαία πράγματα που, επειδή πλέον τα βιώνουμε και τα ζούμε τρία χρόνια και τα ζήσαμε και μέσα σε μια καταιγίδα κρίσεων, θεωρούμε ότι γίνανε εύκολα ή ότι, εν πάση περιπτώσει, ήταν ασημούν και συνέβησαν. Δεν έγινε στην τι, δεν έτυχε. Ήταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής δουλειάς, σκληρής δουλειάς του Πρωθυπουργού, πολιτικής η οποία έφερε επενδύσεις, μεγάλωσε τον πλούτο, μείωσε τη γραφειοκρατία. Για να γίνουν όλα χρειάζονται μια σειρά. Η επόμενη τετραετία, λοιπόν, είναι η τετραετία της αύξησης των μισθών. Αυτός είναι ο κεντρικός στόχος.